Είναι η ώρα για να υποδεχτούμε τη σημερινή μας καλεσμένη. Φιλοξενούμε σήμερα στο Happy Hour την ψυχολόγο Θέκλα Πετρίδου. Μα μου ήρθες και μέσα στα κόκκινα, Βαλεντίνα. Επί της ημέρας. Επί της ημέρας. Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρίσκω, Ανδρέα. Παρακαλώ. Τι ωραία που είσαστε εδώ. Έχουμε και τον καφέ σου εδώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, τι γίνεσαι, καλά. Με το 19 δεν τα είπαμε, τα είπαμε το 18. Οπότε, αφού δεν κάναμε skip το 19, θα πούμε το 20. Ενώ ότι επειδή πέρσι τα είπαμε στις αρχή της σεζόν, όλο το 19 δεν βρεθήκαμε τηλεοπτικά με αυτή την έννοια. Δεν βρεθήκαμε τηλεοπτικά, αλλά μιλήσαμε, ναι, συναντηθήκαμε. Βεβαίως. Συναντηθήκαμε κι αλλού. Τι κάνεις, είσαι καλά? Είμαι καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε κι εσείς καλά. Χαίρομαι πολύ άνθρωποι που αγαπώ να είναι καλά, να εξελίσσονται, να προοδεύουν. Χαίρομαι πάρα πολύ και για σένα και για τον Κωνσταντίνο και όλους τους φίλους εδώ στην εκπομπή. Καλή μόνο. Αλλά κι εσύ. Μια χαρά. Δηλαδή, δεν προλαβαίνεις. Έτσι, αλίμονο. Δηλαδή, δεν προλαβαίνεις. Πότε προλαβαίνεις να τα γράψεις, πότε προλαβαίνεις να γράψεις βιβλίο, πότε να τα βγάλεις, πότε να κάνεις την προώθηση, πότε να κάνεις τα vlog, τα βίντεο, τα αυτά. Μα γι' αυτό σταμάτησα την τηλεόραση, αγάπη μου, ναι, για να προλάβω να τα κάνω εκείνα. Μάλιστα. Προλαβαίνω γιατί φροντίζω να τρώω καλά και υγιεινά, να ξεκουράζομαι επαρκώς καθημερινά και να κοιμάμαι καλά κιόλας. Mm. Αυτά είναι τα μυστικά της επιτυχίας. Είμαι σίγουρη ότι τα ξέρεις εσύ αυτά. Εντάξει, χρειάζεται και χρειάζεται και ένας προγραμματισμός και να μην το παρακάνουμε και να μην είμαστε της υπερβολής. Να μην αφιερώνομαστε με τα μούτρα σε κάτι από το πρωί ως το βράδυ και να ξεχνάμε τον εαυτό μας, τους γύρω μας. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα ο άνθρωπος να έχει μέσα στη ζωή του ό,τι χρειάζεται και δεν χρειαζόμαστε μόνο επιτυχίες ή πνευματικά αγαθά. Χρειαζόμαστε και υλικά αγαθά και συναισθηματικά αγαθά. Νομίζω το κλειδί βρίσκεται στην ισορροπία. Πώς να τα ισορροπήσεις. Και εκεί τέτοια είναι μέρα που είναι σήμερα. Ναι. Εκεί είναι το θέμα. Όλο το θέμα είναι η ισορροπία. Πώς ισορροπείς. Αλλά τέλος πάντων. Για πες μου λοιπόν, μια που είσαι. Θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα τώρα. Ό,τι θέλεις. Ξεκίνησα λίγο όλα αυτά. Θα πούμε και στη συνέχεια και για το βιβλίο και για τις δραστηριότητες σου τώρα. Αλλά μια που είναι και η μέρα. Ποιος άλλος, πιο κατάλληλος και πιο ειδικός να μας πει, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος προηγουμένως, έρος ανήκατε μάχαν. Έρωτας ανήκει το στη μάχη. Τελικά ναι, ρε παιδί μου. Πραγματικά, εγώ που έχω ερωτευτεί για πρώτη φορά στα 41 μου, το γνωρίζω εμπειρικά αυτό το πράγμα, ότι μπορείς να λες ό,τι θες για τον έρωτα, μπορείς να διαβάζεις, να σπουδάζεις, να μελετάς τον έρωτα, να τον αναλύεις, να τον δειλείς. Έχω γράψει δύο βιβλία, ένα το 2005 και ένα το 2011 που αναφέρονται στον έρωτα. Αυτό το 2005 έχει τίτλο «Η ανατομία μιας γυναίκας» και αυτό το 2011 και «Οι άνδρες έχουν ψυχή», που είναι και τα δύο βιβλία για τις ερωτικές σχέσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνδρες και οι γυναίκες στις σχέσεις τους. Mm-hmm. Και παρόλα αυτά, εγώ δεν είχα ερωτευτεί μέχρι τότε και ήμουνα, πώς να το πω, κοινική. Μάλιστα. Και δεν το έκρυβα. Προχθές έκανα ανάρτηση ξανά στο κανάλι μου στο YouTube μια παλαιότερη εκπομπή της 14 Φεβρουαρίου του 2014 που είμαι καλεσμένη εδώ στο ΡΙΚ στην εκπομπή με τον Χρήστο, τον σεφ, που μιλούσα τις καυτές πιπεριές, ναι, που του έλεγα εγώ δεν πιστεύω στον έρωτα. Εγώ τον μελετάω τον έρωτα, βοηθώ άλλους να ερωτευτούν, αλλά εγώ δεν πιστεύω στον έρωτα. Και ήρθε το 2016 ο έρωτας, μου χτύπησε την πόρτα και μου έκανε κατάληψη. Τώρα κοίταξε, επειδή προηγουμένως ο Κωνσταντίνος έλεγε αυτό. Κάθομαι τζαμέ που κάθομαι, λέει, και περιμένω αρχή να μου χτυπήσει την πόρτα. Καλά κάνει. Έρχεται και σου χτυπάει την πόρτα τελικά. Έρχεται. Όταν το ψάχνεις πολύ, τότε με έναν τρόπο περίεργο και άδικο κιόλας. Γιατί είναι κρίμα ο κόσμος, ρε Ανδρέα. Δηλαδή, την ώρα που θέλεις πάρα πολύ να αγαπήσεις και να αγαπηθείς, την ώρα που λυσιάς να είσαι ο αγαπόμενος ή η αγαπόμενη ενός άλλου ανθρώπου, δεν σου έρχεται. Και την ώρα που δεν σε κόφτει, δεν σε νοιάζει τίποτα, έρχεται. Είναι ένα άδικο. Και σου τα αλλάζει όλα. Σε βγάζει από την τη συνήθειά σου, τη ρουτίνα σου, σου αναστατώνει τη ζωή. Αλλαγή, είναι ευχάριστη αλλαγή. Αυτά τα πράγματα νομίζω ότι είναι και βιολογικά, είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση, είναι τα ένστικτά μας και τα αναπαραγωγικά, αλλά και τη αναζωογόνηση τη συνεχού στη ζωή μας. Τελικά είναι χημεία ο έρωτας. Βεβαίως είναι χημεία. Βεβαίως είναι χημεία και είναι χημεία κυριολεκτικά. Έχει να κάνει με τις Έχει να κάνει με τις φερομόνες. Οι φερομόνες είναι ουσίες οι οποίες εκκρίνονται στο σώμα και με διάφορους άλλους νευροδιαβιβαστές. Η μυρωδιά ενός ανθρώπου μας ελκύει ερωτικά ή μας αποτρέπει ερωτικά. Το φίλο ενός ανθρώπου μας ελκύει ερωτικά ή μας αποτρέπει ερωτικά. Είναι η χημεία, έστω και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε και το ωρεοποιούμε. Mm. Είναι η χημεία. Για μένα όμως είναι και εγκεφαλική χημεία και πνευματική χημεία, όχι μόνο σωματική, τη
τη σωματική χημεία μπορεί να έχει με πολλού ανθρώπου. Ναι. Αλλά στη φάση. Αυτό ισχύει περισσότερο, γιατί το έχω ακούσει πολλέ φορέ, το έχω διαβάσει. Ισχύει περισσότερο από την πλευρά των γυναικών, αυτό το εγκεφαλικό. Όχι, ρε. Όχι. Να μην είμαστε και άδικοι. Σιγά οι άντρε είναι χαζοί, οι άντρε δεν έχουν μυαλό, οι άντρε δεν έχουν επιθυμίε, δεν έχουν μια δικιά του θεώρηση τη ζωή, την οποία να θέλουν να τη μοιράζονται με ένα σύντροφο ζωής που να γουστάρουν τα ίδια πράγματα. Δεν είναι μόνο για τις γυναίκες. Ξέρεις, όσο μεγαλώνω, τώρα είμαι 45 φέτος, θα γίνω 4 του Μάη, όσο μεγαλώνω αντιλαμβάνομαι ότι οι γυναίκες και οι άνδρες έχουμε πολύ λίγες διαφορές και πάρα πολλές ομοιότητες και ότι είναι ο άνθρωπος που κάνει τη διαφορά, η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου και όχι το φίλο του. Και διαφωνώ κάθετα με απόψεις του στυλ. Όλες οι γυναίκες είναι έτσι, όλοι οι άνδρες είναι έτσι, όλη αυτή η ομάδα πληθυσμού είναι έτσι. Γενικά οι γενικεύσεις. Σε οτιδήποτε, ναι, σε οποιοδήποτε θέμα. Είναι αφελείς και άδικες. Γιατί έχω γνωρίσει πάρα πολλούς άνδρες, γιατί έχω δουλέψει για 20 χρόνια σε ιδιωτής ψυχολόγος και έχουν περάσει, χωρίς υπερβολή, χιλιάδες άνθρωποι από το γραφείο μου. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς άνδρες οι οποίοι έχουν πνευματικότητα, έχουν διάθεση για μάθηση και αλλαγή, είναι συνειδητοποιημένοι, είναι ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Ας φύγουμε από αυτά τα στερεότυπα ότι οι άνδρες, ξέρω εγώ, δεν είναι τόσο εξελιγμένα όντως ως γυναίκες. Το ίδιο είμαστε και ο καθένας από εμάς έχει σήμερα τα μέσα και τους τρόπους για να εξελιχθεί. Επειδή είπα ότι θα μιλήσουμε περί έρωτος και άλλων τεινών στην αρχή, να ολοκληρώνουμε λίγο τέτοιο σιγά σιγά τον έρωτα. Τελικά ο έρωτας περνάει το στομάχι. Να πούμε όλα τα κλισέ. Να δώσουμε απαντήσεις για όλα τα κλισέ. Το στομάχι είναι έρωτας. Ναι. Τι ωραίο το φαγητό. Έλα σου πω, είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να βρεις έναν άνθρωπο που να απολαμβάνεται και οι δυο μαζί είτε την αφαγία είτε το φαγί. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Με αυτή την έννοια ναι. Αλλά ότι μόνο με ένα ωραίο φαγητό θα μας ερωτευτεί ο άλλος, όχι μάνα μου. Έχει ωραία εστιατόρια, έχει καλούς σεφ. Okay. Είπες ότι ερωτεύτηκε στα 41 σου. Ναι. Είσαι ακόμα ερωτευμένη. Βεβαίως. Οπότε μπορείς να μου απαντήσεις πότε περνά ο έρωτας. Ο έρωτας περνάει όταν τον αφήσεις. Mm. Όταν σε αφήσει και όταν τον αφήσεις. Και να σου πω τι εννοώ. Όπως είπα και προηγουμένως, η σωματική χημεία είναι εύκολο να υπάρξει. Το πρώτο στάδιο του έρωτα που είναι το crush, που είναι το να φατσιθείς που λέμε στην Κυπριακή, ξέρεις το να φατσιθείς. Εφάτσισα πάνω πλέον. Το infatuation. Το σου πώς το λέω, αλλά εφάτσισα. Το infatuation που λένε οι Άγγλοι. Δηλαδή η πρώτη φάση του ενθουσιασμού συμβαίνει εύκολα. Από εκεί και πέρα, γύρω στους 6 μήνες σχέσης ενός ζευγαριού, έρχεται η πρώτη μεγάλη κρίση. Γιατί? Γιατί πέφτουν όλοι εκείνοι οι νευροδιαβιβαστές και ορμόνες που έχουν να κάνουν με το σεξουαλικό excitement, με το σεξουαλικό ενθουσιασμό ενός νεοερωτικού συντρόφου. Στους 9 μήνες είναι καμπή. Γιατί, σκέψου, οι πρωτόγονες γυναίκες δεν είχαν. Δεν υπήρχε στην πρωτόγονη κοινωνία ρομαντική αγάπη, δεν υπήρχε το ζευγάρι, υπήρχε μόνο σεξουαλική έλξη. Οπότε είναι φτιαγμένο το σώμα μας. Και ιδεώνηση. Ναι, βιοχημικά και βιολογικά να είμαστε ερωτευμένοι με κάποιον για 9 μήνες, ούτως ώστε να γεννηθεί παιδί, αν θα γεννηθεί παιδί, και μετά το παιδί το έπαιρναν οι γυναίκες στη φυλή και το ανάγερο. Άρα δεν χρειάζονταν ο άνδρας και έφευγε. Στους 9 μήνες είναι κρίσιμη σε μια σχέση και εκεί πέρα, εάν το ζευγάρι έχει καταφέρει να χτίσει γερά τη σχέση του. Αν έχει τις προαπαιτούμενες βάσεις για να είναι γερή σχέση, δηλαδή να ταιριάζουν σαν άνθρωποι ως προσωπικότητες, να ταιριάζουν αυτά που τους αρέσουν, αυτά που δεν τους αρέσουν κλπ. Και αν έχουν βρει τρόπο να επικοινωνούν δημιουργικά και ικανοποιητικά, τότε πάνε στο επόμενο στάδιο. Φαίνεται ότι τα 7 χρόνια. Υπάρχει και όρος αυτό. Φαίνεται ότι τα 7 χρόνια είναι επίσης κρίσιμα. Τώρα, αυτά είναι στατιστικά. Δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί, ούτε μπορώ να κάνω υπόθεση για εκείνο. Αλλά εάν ένα ζευγάρι μπορέσει μέσα στα πρώτα 7 χρόνια, αφού έχει περάσει το κρίσιμο στάδιο των πρώτων 9 μηνών, αν μπορέσει μέσα σε εκείνα τα 7 χρόνια να χτίσει τη ζωή του και να χτίσει την αγάπη του ωραία και να έχουν μια ωραία ζωή μαζί, τότε διατηρείται η αγάπη. Δεν θα ξεχάσω μία συνέντευξη που είχα παρακολουθήσει με τη Βίκη Φλέσσα στα Άκρα, στην ΕΡΤ, γνωρίζει την εκπομπή, ήταν ο πρώην σύζυγος, ο δεύτερος, της Μαλβίνας Κάραλη. Πώς τον έλεγαν, ο Χαριτόπουλος. Ο Χαριτόπουλος. Λοιπόν, Δινήσεις, ναι. Ναι, τον έπαιρναν στην συνέντευξη εκεί πέρα και του λέει: ποια είναι η γυναίκα της ζωής σου? Περιμένω και εγώ να πει, γιατί είμαι μεγάλη φαν της Μαλβίνας Κάραλη, άρρωστη με την Μαλβίνα. Μάλιστα, μια εποχή έχω κόψει και τα μαλλιά μου, αλλά Μαλβίνα Κάραλη είναι μόνος που δεν είχα αυτή την ομορφιά. Λοιπόν, λέει: ποια είναι η πιο μεγάλη σου αγάπη? Της λέει: ξέρεις, όταν ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, αξιωματικός νεαρός, περπατούσα στο δρόμο και είδα μια κοπέλα η οποία ήταν έτσι και ήταν λίγο σκεφτό και την παντρεύτηκα και κάναμε δύο παιδιά.
και μετά δεν τα κατάφερα να συντηρήσω εκείνη την αγάπη και τώρα είμαι στα 65 πλάς πόσο ήταν τότε και σκέφτομαι τι ωραία να είχαμε μείνει με εκείνη τη γυναίκα να καθόμαστε δίπλα από τον Τζάκη και να λέγαμε θυμάσαι το 70 που κάναμε αυτό, θυμάσαι το 80 που κάναμε αυτό. Παρόλο που εγώ τα είχα πάρει μαζί του εκείνη τη μέρα γιατί δεν ήταν ο μεγάλος του έρωτας, η μεγάλη του αγάπη Μαλβίνα. Λέω, λέει κάτι πολύ σοφό αυτός ο άνθρωπος, ότι χτίζουν την αγάπη τους και τον έρωτα τους οι άνθρωποι και όταν φτάσεις σε ένα σημείο που έχεις κοινές αναμνήσεις, κοινή γλώσσα, κοινά inside jokes, κοινά ανέκδοτα, δηλαδή αστεία που καταλαβαίνει μόνο ένας και άλλος. Και έχεις φροντίσει ώστε οποιαδήποτε προβλήματα συμβαίνουν στη μεταξύ σας σχέση να τα επιλύεις και οποιασδήποτε διαφορές, τότε δεν το μαγαρίζεις τόσο εύκολα, γιατί δεν θα το βρεις. Αυτό που λένε τρελός από έρωτα, που είναι αυτό που είπες προηγουμένως, ότι το πρώτο εξάμηνο υπάρχει όλο αυτό το κοκτέιλ ορμονών στον εγκέφαλο. Μα τι κουραστικό που είναι, πάρα πολύ κουραστικό. Εντάξει, και είναι αυτό που... Το λένε τρελός από έρωτα, γιατί συνήθως εκείνο το εξάμηνο που κάνεις τις μεγαλύτερες τρέλες. Παιδί μου, για σου βάζει φτερά στα πόδια. Έτσι. Εγώ πολύ δύσκολα μετακινούμαι. Εκείνη την περίοδο στην αρχή που είχα γνωριστεί με τον άνδρα μου, τον Παναγιώτη, έμενε αυτός Λεμεσό και εγώ Λευκοσία. Σχολινούσα σε 9 το βράδυ και έπαιρνα τα αυτοκίνητα και πήγαινα Λευκοσία. Ναι. Που να μου πεις τώρα να κάνω αυτή τη διαδρομή, δεν με σφαίρες. Αλλά ο έρωτος σου βάζει φτερά στα πόδια. Και γενικώς. Σε ανεβάζει και δεν και σε ανεβάζει και σε κατεβάζει. Ναι. Είναι επικίνδυνα σπόρο. Ο έρωτας είναι επικίνδυνο σπόρο. Μεγάλο, δεν είναι δύσκολο. Επικίνδυνο σπόρο. Είναι για δεινούς παίχτες. Δεν είναι για ποιον να είναι ο έρωτας. Ένα παρεμφερές συνέστημα που καμιά φορά μπορεί και να σκοτώσει τον έρωτα είναι η ζήλια. Κοιτάξτε, η ζήλια χρειάζεται. Η ζήλια είναι υγιεινή. Η ζήλια χρειάζεται γιατί η ζήλια είναι προθετική δύναμη για να γινόμαστε καλύτεροι. Λίγη ζήλια είναι πολύ φυσιολογικό πράγμα. Είναι άλλο πράγμα η ζήλια και άλλο πράγμα η χτητικότητα και άλλο πράγμα η παράλογη ζήλια ή η παρανοϊκή ζήλια. Η φυσιολογική ζήλια είναι όταν θες το τέρι σου να ασχολείται μαζί σου. Ενοχλείσαι όταν πάει κάποιος άλλος να φλερτάρει το τέρι σου, όταν πάει κάποια άλλη να φλερτάρει το τέρι σου. Ενοχλείσαι όταν το τέρι σου σε παραμελεί. Αυτό δεν είναι κακό. Αυτό είναι ένα κίνητρο που μας βοηθάει να είμαστε καλύτεροι. Και μας βοηθάει να ζητήσουμε και από το τέρι μας περισσότερη τρυφερότητα, περισσότερη σημασία, περισσότερη προσοχή, περισσότερη στοργή. Κάτι που δεν το κάνουμε οι άνθρωποι. Ένα πρόβλημα στις ερωτικές σχέσεις σήμερα και στους γάμους είναι ότι ξεχνάμε να ζητάμε αυτά που θέλουμε. Να πούμε στον άλλο, αχ, τι ωραίο που ήταν αυτό που έκανες. Για ξανακάντο. Ή σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή σου την κίνηση ή τι θα ήθελες να κάνω. Μάλιστα. Είναι όλα αυτά. Θέκλα μου, για πες μου, πριν τον έρωτα και μετά τον έρωτα, έπιασε τον εαυτό σου να έχεις βάλει κάποια στιγμή την προσωπική ευτυχία σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με την επαγγελματική επιτυχία ή τα έχεις ισορροπήσει κάποια στιγμή και μετά τον έρωτα. Κοίταξε, πριν τον έρωτα είχα βάλει τα παιδιά προτεραιότητα. Χωρίς να σημαίνει πως είχα παραμελήσει την καριέρα μου, αλλά θεωρούσα ότι η μεγαλύτερη μου ευθύνη και προτεραιότητα ήταν να μεγαλώσω σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία. Με ποια έννοια? Με την έννοια να τους δώσω αρκετή αγάπη, αρκετή σημασία, αρκετή διαπαιδαγώγηση, ώστε να είναι γεμάτες οι ψυχές τους και να μην έχουν ανάγκη να κάνουν διάφορες εκδραματίσεις ή τέλος πάντων να μην μεγαλώσω παιδιά που να έχουν το αίσθημα της κυριότητας που είναι το σύνηθες γύρω μας. Είχα έννοια να είμαι καλή μάνα. Δεν τα πολύ κατάφερα. Στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» γράφω και τα λάθη μου, όχι μόνο τα σωστά μου. Μετά, όταν γνώρισα τον Παναγιώτη, εννοείται ότι η προτεραιότητα ήταν η προσωπική μου ζωή. Όμως, πάντοτε έχω το αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους που έχω ευθύνη. Για παράδειγμα, σήμερα εδώ, που άργησα να έρθω, ένιωσα πάρα πολύ άσχημα που καθυστέρησα. Ένιωσα τρομερές ενοχές, γιατί ήξερα ότι σας στενοχώρησα. Σας άγχωσα, λέγατε θα έρθει αυτή, δεν θα έρθει. Τι θα γίνει? Το αίσθημα της ευθύνης το είχα πάντοτε ώστε να κάνω καλά ή όσο καλύτερα μπορώ αυτό που κάνω. Το περίεργο που έχει συμβεί με τον έρωτα όμως είναι ότι τελικά ο άνδρας μου είναι ο μούσος μου. Τελικά. Όταν ήρθε ο έρωτας και μετά άρχισα να γράφω ασταμάτητα, άρχισα να δημιουργώ ασταμάτητα. Ήταν η πηγή έμπνευσή σου, ας πούμε, ο Παναγιώτης? Νομίζω ναι. Κοίταξε, είναι κράμα. Είναι το ότι έπνασα. Γιατί ενώ νόμιζα ότι δεν χρειαζόμουν τον έρωτα, όλοι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε τον έρωτα. Ενώ νόμιζα ότι δεν είχα ανάγκη την ερωτική αγάπη, ναι, την είχα, ρε παιδί μου, και όταν την έλαβα ένιωσα γεμάτη. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι ο Παναγιώτης γουστάρει την προσωπικότητα μου, γουστάρει τη δουλειά μου και
με ψυχώνει mm-hmm. και χαίρεται με τις χαρές μου, λυπάται με τις λύπες μου, με σπρώχνει με καλό τρόπο. Και το άλλο είναι ότι, ναι, επειδή ζούσα σε ένα περιβάλλον πολύ προσεγμένο πριν τον Παναγιώτη, μέσα σε μια γυάλα, την οποία είχα φτιάξει εγώ και να προστατεύσω τον εαυτό μου. Ναι. Δηλαδή, ερχόμουν σε επαφή με τα παιδιά μου, με τους πελάτες μου και με πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους που επέλεγα εγώ να είναι φίλοι μου. Όταν μαντρευτείς έναν Κύπριο, μπαίνει στη ζωή σου όλη η Κύπρος. Οπότε μπαίνει όλη η οικογένεια. Όλη η κοινωνία. Οπότε τα είδα όλα, Αντρέα. Ναι. Γι' αυτό τον λόγο νομίζω ότι εμπνεύστηκα κιόλας. Μάλιστα. Αυτή, η κίνηση αυτή του να φύγεις από την τηλεόραση, θα έλεγες ότι είναι ένα μάθημα επαγγελματικό, ένα μάθημα ζωής που έμαθες, σε έκανε να δεις κάποια πράγματα με άλλο μάτι? Κοίταξε, ήταν ωραίο πράγμα η τηλεόραση. Η τηλεόραση που έκανα για 1,5 χρόνο, για 18 μήνες που παρουσίαζα και ήμουνα και στην αρχή συνταξία της καθημερινής εκπομπής στο ΣΥΓΜΑ, μου έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα, όμως ήταν η ώρα να φύγω. Και το έχουμε συζητήσει εμείς οι δύο αυτό το πράγμα, ότι είναι ωραία ο άνθρωπος να ξέρει πότε να φεύγει. Και θεωρώ ότι οι άνθρωποι που είναι διαχρονικά σε ένα χώρο είναι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν σώνει και καλά να είναι συνέχεια στο γυαλί. Μπορούν να ζήσουν και χωρίς το γυαλί, όπως και εσύ γνωρίζεις πολύ καλά ότι μπορείς. Το κάνει αρκετές φορές. Να ζήσεις χωρίς το γυαλί. Και ένιωσα ότι τον Ιούλιο το αποφάσισα το 19. Ότι τελείωσε αυτό το πράγμα για μένα. Αλλά δεν νομίζω να επιστρέψω ποτέ ξανά σε καθημερινή εκπομπή, γιατί γνωρίζεις και εσύ πόσο δύσκολο πράγμα είναι. Ναι, καθημερινά, ναι, είναι δύσκολο. Παρόλο που νεώνεις εσύ, παρόλο που ταλαιπωρείς. Εγώ είμαι άντρας μου, να σε ρωτήσω ποιο είναι το μυστικό σου. Άμα το πω, δεν θα είναι μυστικό. Ναι. Και του λέω εγώ. Του λέω, νομίζω κάνει κάτι γυμναστικές, κάνει αυτός κάτι έτσι. Νομίζω ότι όλο ξεκινά από μέσα μας, Θέκλα. Από εκεί έρχεται. Και το σώμα είναι μία μηχανή. Ναι, και αυτό θα έλεγα. Ότι το σώμα είναι μία μηχανή. Όπως αυτό που εγώ πολλές φορές διαπιστώνω είναι ότι πολλές φορές μας ενδιαφέρει να είναι το αυτοκίνητό μας, ας πούμε, στην εντέλεια, να γυαλίζει, κάθε εβδομάδα να το πλύνουμε, να το καθαρίσουμε. Τα κοστολμή τυχόν κανένα σκράτς, καμιά γρατζουνιά. Και τον εαυτό μας τον παραμελούμε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και τον παραμελούμε και στη σωματική μας υγεία και στην εξωτερική. Δίνω ένα παράδειγμα, δηλαδή ότι δίνουμε πιο πολύ έτσι έμφαση σε άλλα πράγματα υλικά και αφήνουμε τον εαυτό μας σε δεύτερη μοίρα. Ναι. Έχει πάρα πολύ σημασία και αυτό. Κοίταξε, αυτό είναι που διαφοροποιεί τον άνθρωπο που έχει πνευματικότητα από τον άνθρωπο που δεν έχει πνευματικότητα. Ο άνθρωπος που έχει πνευματικότητα τα κοιτάζει όλα. Δεν κοιτάζει μόνο την υλική ευημερία και την υλική επιτυχία, κοιτάζει και το well-being, την ευεξία γενικότερα. Επειδή αναφερθήκαμε προηγουμένως στα παιδιά, τώρα που και τα παιδιά έχουν πλέον. Τι ωραία, είναι η καλύτερη φάση της μητρότητας. Όταν τα παιδιά σου πάνε να σπουδάσουν, είναι τέλεια. Για πες. Γιατί άλλοι λένε, ας πούμε άλλες γυναίκες μαμάδες στη θέση σου, περιμένουν πώς και πώς τις γιορτές, να έρθουν τα παιδιά να κάνουν κλπ. Και μετά τους πιάνει μια κατάθλιψη. Όχι, μάνα μου, εγώ έτσι προβλήματα δεν έχω. Ναι. Έτσι προβλήματα δεν έχω. Έχω μεγαλώσει τα παιδιά παντελώς μόνη μου. Ενώ δεν είχα γιαγιάδες, παππούδες να βοηθήσουν τα μικρά. Φυσικά έχω βοηθήσει κάποια καλοκαίρια πολύ. Ναι, εντάξει. Ενώ στην καθημερινότητα είμαστε μόνοι μας. Έχω χορτάσει τα παιδιά. Έχω ζήσει πολύ με τα παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι ανεξάρτητοι. Ο γιος μου τώρα κάνει μάστερ. Χαίρομαι που είναι πολύ καλοί φοιτητές. Καλύτεροι και από ό,τι ήμουν εγώ. Αυτό με έχει εκπλήξει. Και να σου πω γιατί με έχει εκπλήξει. Γιατί έκανα πείραμα πάνω στα παιδιά. Αποφάσισα να μην τα πιέσω καθόλου όσον αφορά στο σχολείο και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Και τους άφησα να έχουν ξεκούραστα μαθητικά χρόνια, έχοντας την πεποίθηση ότι αυτό θα τους δώσει την όθηση να επιτύχουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και όντως επέτυχε το πείραμα, Αντρέα, γιατί φαντάστηκες να μην επιτύχει, ναι. Εντάξει. και τους χαίρομαι πάρα πολύ. Τους χαίρομαι. Θα έλεγες ότι αυτό που λες ότι έκανα τώρα ένα πείραμα, έβαλες τον επαγγελματία, έβαλε την ψυχολόγο να λειτουργήσει απέναντι στα παιδιά ή ήταν κάτι το οποίο βγήκε ασυναίσθητα, ασυνείδητα? Ήταν η πεποίθηση μου. Ήταν η πεποίθηση μου αυτή. Αυτό ήταν εκείνο που είχαν κάνει και οι γονείς μου μαζί μου. Και το εφάρμοσα αυτό που είχαν κάνει και οι γονείς μου, δηλαδή να μην με πιέζουν. Στην πορεία όμως έβλεπα ότι τα παιδιά μου, όταν ήταν στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, δεν είχαν τον ίδιο καταναγκασμό που είχα εγώ να διαβάζω. Οπότε ήταν πιο δύσκολο να μείνω πιστή στο πείραμα, γιατί και οι γονείς μου έκαναν το ίδιο πείραμα, αλλά το παιδί τους ερχόταν σπίτι και είχε τους καλύτερους βαθμούς. Ναι.
Όπως εγώ επέμενα, γιατί ήθελα να πάνε ξεκούραστα να σπουδάσουν. Και τώρα είναι πάρα πολύ καλά. Τυχαίνει καμιά φορά να πιάσεις τον εαυτό σου που να σκέφτεσαι αυτό δεν το έκανα εγώ, ας το κάνουν τα παιδιά. Ή το αντίθετο, αυτό το έκανα και τους λες να μην το κάνουν. Ναι. Τους έχω πει πάρα πολλές φορές να μην παντρευτούν μικροί και να μην αποκτήσουν παιδιά μικροί. Δεν ξέρω αν θα με ακούσουν. Mm. Αυτό ναι. Αυτό τους το έχω πει. Παρόλο που τους έχω ξεκαθαρίσει ότι ευτυχώς που παντρεύτηκα μικροί και ευτυχώς που παντρεύτηκα τον συγκεκριμένο άνδρα, γιατί θα ήσασταν εσείς οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που αγαπώ τόσο πολύ στη ζωή μου. Είναι οι πιο μακρόχρονες μου σχέσεις τα παιδιά μου. Ενώ οι άνθρωποι με τους οποίους είμαι συνδεδεμένη με τον ένα 22 σχεδόν 23 χρόνια και με την Κυριακή 20 χρόνια, με τον Λάζαρο 22 στα 23, με την Κυριακή 20 χρόνια συνδεδεμένη χωρίς καμία διακοπή της σχέσης. Με τους γονείς σου φεύγεις από το σπίτι, στα 18 έφυγα. Θέκλα μου το βράδυ όταν εκείνη την ώρα, επειδή είσαι και μια γυναίκα χωρίς κόμπλεξ, το έχω δει σε πάρα πολλά βίντεο που κάνεις κλπ. Το βράδυ λοιπόν, πες ότι απόψε μετά που θα φύγεις από εδώ, θα πας στο σπίτι, θα ξεβαφτείς, θα κοιτάξεις τον καθρέφτη, τι θα πεις στη Θέκλα? Να σου πω ότι έκανα σήμερα το πρωί. Του στέλνει μήνυμα ο άνδρας μου. Καλημέρα, αγάπη μου, να ζήσουμε. Καλημέρα, όμορφη μου. Του γράφω, είσαι σίγουρος, και του στέλνω μία selfie όπως ήμουνα μέσα στο κρεβάτι με τα μαλλιά μου. Την έχω κιόλας στο YouTube, θες να τη δεις, με τα μαλλιά μου, έτσι, τα μάτια πρισμένα, και του λέω, είσαι σίγουρος? Μου λέει, τους αγαπώ πιο πολύ, του ξαναστέλνω μια μεγκριμάτσα. Ναι, και να... Τι νιώθω, μια χαρά ρε, είναι ωραία, είναι ωραία. Ξέρεις, το αστείο είναι όταν ήμουν νεότερη, όταν ήμουν, ξέρω εγώ, προ-20ετίας, όταν ήμουν στα 20, πριν 25 χρόνια. Ενώ ήμουν αντικειμενικά ωραιότερη από ό,τι είμαι τώρα, γιατί εντάξει, όλοι μας τα 20 είμαστε πιο φρέσκοι από τα 45, δεν το ήξερα ότι ήμουν όμορφη. Μάλιστα. Ενώ τώρα το ξέρω. Δηλαδή έχω αυτοπεποίθηση. Το άλλο το αστείο που με πειράζει πάρα πολύ η κόρη μου είναι, μου λέει, ξέρεις τι έχεις εσύ? Τους λέω, τι έχω εγώ? Μου λέει, εσύ είσαι παχιά, αλλά νιώθεις αδύνατης. Λέω, έχεις δίκιο. Αυτό είναι τελικά το μυστικό. Έχω μεγαλώσει αδύνατη. Εγώ πάχυνα μετά. Πάχυνα μετά που έκανα τα παιδιά. Ως μαθήτρια ήμουν αδύνατη. Οπότε εγώ έχω μέσα στο μυαλό μου ότι είμαι αδύνατη. Οπότε δεν το ξέρω ότι είμαι παχουλή. Μου λέει, μάνα, η κόρη μου λέει, περπατάς. Είναι αυτή υποβολή? Όχι. Δεν με έχει πάρει από κάτω ότι πάχυνα. Ναι. Και μου λέει, η κόρη μου, έχεις πάρα πολύ πλάκα, γιατί περπατάς, δίνεσαι, λειτουργείς, σαν πως και είσαι αδύνατη. Δεν το ξέρεις ότι είσαι. Να σε ρωτήσω, με αυτά τα βιντεάκια τα οποία ανεβάζεις. Τα vlogs, τα video vlogs. Τα video vlogs. Λοιπόν, θα έλεγες ότι είσαι πιο, λόγω του ότι δεν έχεις τον περιορισμό ή το φίλτρο της τηλεόρασης, με την έννοια το φίλτρο της τηλεόρασης, μια εκπομπή που είναι, ας πούμε, το πρωί, που είναι το απόγευμα, είναι η οικογενειακή ζώνη, κάποια πράγματα επιτρέπονται, κάποια πράγματα δεν επιτρέπονται. Στο ίντερνετ είσαι ελεύθερη να πεις ό,τι θέλεις. Εννοείς αν λέω λέξεις περισσότερες? Ναι. Όχι. Να σου πω ότι έχω πάθει πρόσφατα. Έχω πάθει την πλάκα μου. Γιατί έχουμε κάνει στο κανάλι μου, έχουμε ενεργοποιήσει μια λειτουργία που λέγεται συμμετοχή. Κάποιοι έχουν μια μηνιαία συμμετοχή και παίρνουν κάτι εξτρά. Και το εξτρά που τους δίνω είναι να τους διαβάζω τα βιβλία μου σε video books. Τα βιβλία μου τα δύο, την Ανατομία μιας γυναίκας και και οι άνδρες έχουν ψυχή, τα οποία παρεπιπτόντως οποιοδήποτε μπορεί να τα βρει δωρεάν στην ιστοσελίδα μου. Θέκλαπετρίδου.com, κάτω από τη στήλη ηλεκτρονικές εκδόσεις, υπάρχουν δωρεάν τα δύο πρώτα μου βιβλία, τα διαβάσει ο κόσμος χωρίς να πληρώσει. Και τώρα διαβάζω το πρώτο βιβλίο, «Η Ανατομία μιας γυναίκας». Και παθαίνω την πλάκα μου, Ανδρέα. Τι έγραφα η γυναίκα. Τώρα δεν θα έλεγα αυτές τις λέξεις. Ναι. Όχι ότι είναι βρώμικες λέξεις, αλλά είχα πολύ τολμηρή γραφή. Όσο μεγαλώνω, γίνομαι πιο μαζεμένη στον τρόπο έκφρασης. Και νομίζω ότι στα βίντεο τώρα, ίσως είμαι πιο προσεκτική, όχι πιο προσεκτική, πιο συντηρητική στον τρόπο μιλές από τη συντελεόραση, και κάποιες φορές τα παίρνω. Πρέπει να έχεις δει. Γι' αυτό λέω, ότι επειδή βλέπω ότι ορισμένες φορές τα παίρνεις άσχημα. Τα παίρνω, αλλά δεν λέω λέξεις άσχημες. Ναι. Δηλαδή η αρχήρα τη τηλεόραση, ενώ δεν υπάρχει στο διαδίκτυο, στο μυαλό μου, μέσα υπάρχει. Πρέπει να πω κάτι, να ομολογήσω, ότι ερχόμενος εδώ σήμερα είχα αυτό μαζί μου. Είχα μια κλεψίδρα. Γιατί λέω, γλώσσα δεν βάζει μέσα η Θέκλα, να τη βάζω τις ερωτήσεις και να τη βάζω την κλεψίδρα χρόνο. Τελικά δεν χρειάστηκε. Α, ήμουν καλή. Ήσουν πολύ καλή. Ευχαριστώ. Σε αυτό το πράγμα. Βελτιώνομαι, βρε. Αλίμονο, παιδί μου, αλίμονο. Λοιπόν, έχω εδώ τις κάρτες μου. Για να σε ρωτήσω τρεις ερωτήσεις. Βρε, με αγάπη μου, σου το πέντε. Το ξέρω, παιδί μου, ναι. Άλλωστε γνωριζόμαστε πάρα πολύ. Ούτε καν σε είπα, ρε. Βρε, σε είπα.
Λοιπόν, από το γνωστό ερωτηματολόγιο του Προύστ, είναι κάτι το οποίο το κάνω φέτος στην εκπομπή. Κάθε καλεσμένος που έρχεται εδώ απαντάει σε τρεις ερωτήσεις δικής του όμως επιλογής. Mm-hmm. Άρα θα πεις εσύ τώρα τρεις αριθμούς από το 1 στο 35 για να απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις. 4, 13 και 2. Με αυτή τη σειρά. 4. Ποιο χαρακτηριστικό δεν σου αρέσει στους άλλους? Η αίσθηση κυριότητας. Κτητικότητα, αυτό που είναι. Όχι, αίσθηση κυριότητας. Sense of entitlement, να νομίζουν ότι κάποιοι είναι. Α, να αυτό. Να είναι τους ψηλά. Α, αυτό. Αυτό, με τίποτα. Ποια αξία εκτιμάς περισσότερο σε μία γυναίκα? Την καλοσύνη. Την καλοσύνη. Και η τελευταία ερώτηση είναι, ποιος είναι ο μεγαλύτερός σου φόβος? Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι μήπως ακροτηριαστώ ή μήπως παραμορφωθώ από κάποιο ατύχημα. Mm. Αυτό. Λοιπόν, Θέκλα μου. Δεν είναι και τρομερός φόβος, είναι φοβία. Ναι. Αλλά δεν είναι φοβία, είναι φόβος. Δεν θα μου άρεσε αυτό, ναι, το πράγμα. Άμα συμβεί θα το αντιμετωπίσουμε όμως. Αυτό είπε να μην αντιμετωπίζουμε ό,τι έχετε στη ζωή. Ναι, θέλω να σου πω, αυτό με τρομάζει. Ναι. Και η ανυμπόρια, δηλαδή το να πρέπει να με φροντίζουν τα παιδιά μου ή ο σύντροφός μου, δεν θέλω να γίνω με βάρος. Με αυτή την έννοια. Ναι. Λοιπόν, τώρα πρέπει να φέρουμε το άλλο το παιδί εδώ. Που επίσης. Το χορκανό μου. Είναι το παφιτούδι μας εδώ. Από... Αγαπώ τον πάρα πολύ, ξέρεις το. Το ξέρω, ναι. Το χορκό του είναι απέναντι από χορκό μου του κυρίου Ναθικιώτη. Έχετε και εσείς κουμκουάτ στο χωριό σας? Έχεις το χορκό του κουμκουάτ? Δεν το ήξερε όμως. Εγώ στη... το είπε η Μουχτάρενα. Στην Κέρκυρα έχω δοκιμάσει για πρώτη φορά κουμκουάτ. Κοίταξε, μα οι περιοχές Τσίνες, Νατά, Επισκοπίστατος, Άγιος Φώτιος, έχουν βγάλει τα καλύτερα παιδιά. Κάτι Μακαρίους έχουν βγάλει από εκεί πέρα, κάτι ό,τι φανταστείς. Είναι τυχαίες περιοχές. Τι εννοείς? Όχι, ρε, είναι καλά τα γονίδια του πάνω. Γιατί τούτος εδώ πώς βγήκε έτσι? Μια χαρά είναι ο άνθρωπος, είναι μουσιο. Μάλιστα. Πάμε να παίξουμε αν το βρήκες πέστο με τη Θέκλα Πετρίδου και τον Κωνσταντίνο Ιάσονος.